Την ικανοποίησή του για την απόσυρση του προγράμματος τηλεκατάρτισης εκφράζει δημόσια ο αντιπρόεδρος του τμήματος ΤΕΕ, τμήμα Υπήρου, Γιάννης Τσίγκρος. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, προέκυψε γενικά ένα πολύ μεγάλο θέμα μετά την πανδημία και έτσι μπήκανε και οι μηχανικοί στα μέτρα ενίσχυσης. Τα προγράμματα τηλεκατάρτισης όμως, σύμφωνα με τον κύριο Τσίγκρο, δεν ήταν τα ενδεδειγμένα και έτσι η κυβέρνηση αποφάσισε να καταργήσει το πρόγραμμα. Όπως ανέφερε, είναι ικανοποιημένη για την απόφαση αυτή, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι μηχανικοί έχουν υψηλό επίπεδο κατάρτισης και δεν ήταν απαιτούμενο το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Υπήρξε ένα θέμα γενικώς. Με το θέμα της πανδημίας του κορονοϊού υπήρξε άρση ουσιαστικά του επαγγέλματος, οπότε μπήκαν και μέσα σε ειδικές κατηγορίες για βοήθεια. Ένας τρόπος που είχαμε πει για τους επιστήμονες ήταν μέσω της τηλεκατάρτισης με προγράμματα voucher. Σε αυτό υπήρχε κάποιο πρόγραμμα, ένα κονδύλιο, το οποίο δεν είχε διατηρηθεί και είχε μια πρόταση από την κυβέρνηση να γίνει η χρηματοδότηση 600 ευρώ μέσα από αυτό το πρόγραμμα της τηλεκατάρτισης. Βέβαια, εκεί που έχει πολλά προβλήματα και σαν τεχνικό μιλητήριο, αλλά και σαν περιφερειακά τμήματα, υπήρχαν αντιρρήσεις σε αυτό το κομμάτι. Για ποιο λόγο? Γιατί το πτυχίο μας είναι ουσιαστικά πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών. Αναγνωρίζεται. Άρα, θεωρητικά δεν χρειαζόμαστε την κατάρτιση. Δεύτερον, αποδείχθηκε ότι το πρόγραμμα για την κατάρτιση δεν ήταν έτοιμα και ίσως και λόγω μικρού χρόνου και αυτά δεν υπήρχε επαρκές επιστημονικό διδακτικό πρόγραμμα για να γίνει κάποιο πράγμα. Οπότε αναγκαστικά η κυβέρνηση να κάνει ουσιαστικά να έρθει στο ειδικό πλητηρίο για να καταργήσει αυτό το πρόγραμμα και να γίνει με επιδότηση ειδικού σκοπού το ποσό των 600 ευρώ σε επιστήμονες. Μάλιστα, είναι μια εξέλιξη φαντάζομαι που σας προκαλεί μια σχετική ικανοποίηση. Σαφώς, είναι ηθικό το θέμα γιατί δεν χρειαζόταν αυτή τη ο κλάδος μας σε τόσο ψηλό επίπεδο που είναι από σπουδών και αρχών να μπει στη διαδικασία τηλεκατάρτιση. Ναι, ήταν επομένως αυτό που ακουγόταν και γραφόταν ότι είναι προσβλητικό για την επιστημονική κοινότητα να καταρτιστεί, γιατί πολλοί από τους μηχανικούς και άλλους κλάδους βέβαια, αυτά είναι στα τυπικά τους προσόντα, δηλαδή είναι πράγματα που ενδεχομένως κάποιοι τα έχουν διδαχτεί και πριν πάνε καν στο πολυτεχνείο ή στο πανεπιστήμιο. Πολλές φορές διδάσκουν και άνθρωποι που δεν έχουν καν το επίπεδο σπουδών το δικό μας. Οπότε αυτό υπάρχει ένα θέμα γενικώς με την τηλεκατάρτιση. Τώρα απαιτούνται σαν επάγγελμα συνεχή ενημέρωση, συνεχές επιμορφώσεις. Αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μέσα από προγράμματα του Δημοτικού Μιλητηρίου, μέσα από συναδέλφους, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Τώρα το θέμα είναι ότι εμείς και ουσιαστικά είναι μια μεγάλη νίκη αυτού του επιστημονικού κλάδου, γιατί δεν μπορεί να υποτιμηθεί ο ρόλος και αίτια του. Και πόσο μάλλον ο ρόλος των βιομηχανικών, οι οποίοι έχουν υποστεί τεράστια κρίση. Και τη δεκαετία ήταν το επάγγελμα που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά. Και καταλαβαίνετε ότι μέσα στη ζημιά και μέσα στην έλλειψη εργασίας, σαφώς υπήρξαν και πολλά θέματα. Υποβάθμιση του ρόλου τους. Οπότε όλα αυτά ήταν γενικά ένα προσβλητικό για το ρόλο των μηχανικών. Τώρα, από εδώ και πέρα, βέβαια, υπήρξαν πολλοί συνάδελφοι λόγω της κρίσης, σαφώς υπέβαλαν αιτήσεις. Και είναι και λογικό. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε, γιατί μέσα στην κρίση που υπάρχει, μέσα στην έλλειψη εργασίας, σε όλα αυτά τα πράγματα, αναγκαστικά ήταν μονόδρομος.